Φαίνεται πως οι γερμανικές αποζημιώσεις συνεχίζουν να απασχολούν καθημερινά. Να είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά, να πούμε τώρα ότι συζητείται στη Βουλή, αν μπορούμε να το πούμε, το λέμε. Βέβαια, σε δηλώσεις που αφορούν, όπως είπαμε, τις γερμανικές αποζημιώσεις, προχώρησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Βασίλης Καπερνάρος. Όπως ο ίδιος είπε, με αφορμή δημοσιεύματα του κυριακάτικου τύπου, αλλά και την απάντηση που έδωσε στην ερώτησή μου στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου για την αποζημίωση των διστομητών, πρέπει να πω ότι είναι ξεκάθαρη πλέον η πρόθεση της κυβέρνησης να μην κάνει τίποτα για να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπουν αποζημίωση του ελληνικού κράτους, αλλά και οικογενειών των θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τους Γερμανούς Ναζί. Είναι φανερό, όπως ο ίδιος λέει, ότι η κυβέρνηση του κύριου Σαμαρά κινείται στα άκρα της απραξίας και του φόβου να εκτελέσει αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ Ελλήνων πολιτών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Καπερνάρος να μας πει περισσότερα για τις γερμανικές αποζημιώσεις και τις συζητήσεις στη Βουλή. Καλημέρα, κύριε Καπερνάρο. Καλημέρα σας, κυρία Θεοδόρη και κυρία Τσίκου. Καλή σας ημέρα. Δεν σας ακούω καλά. Πιστεύω ότι δεν φταίει το γεγονός ότι είμαι λίγο μακριά, είμαι στα Χανιά. Στα όμορφα Χανιά, καλημέρα και στα όμορφα Χανιά. Σας ακούμε μία χαρά παρόλα αυτά. Ωραία, εντάξει, αφού με ακούτε εσείς. Λίγο, κύριε Καπερνάρο, τι γίνεται, έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις? Εσείς, όπως ακούστε, είπατε... μην μιλάμε για γερμανικές αποζημιώσεις, διότι αν ήθελαν θα το είχαν αρχίσει εδώ και καιρό. Αυτά είναι προσχήματα και είναι και δικαιολογίες, ψευτοδικαιολογίες για να κερδίζουν χρόνο και να εξακολουθούν να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δεν έχουν την τόλμη, δεν έχουν το θάρρος, δεν έχουν τη δύναμη της ψυχής και δεν έχουν τα κουράγια τα πολιτικά να κάνουν αυτές τις ενέργειες, έτσι τουλάχιστον να πούνε στους Γερμανούς εντάξει τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ έχουμε μια απόφαση αμετάκλητη. Μια απόφαση του ανωτάτου ελληνικού δικαστηρίου που έχει πειδικάσει αμετακλήτως από το 2000 28 εκατομμύρια κεφάλαιο, όπου μαζί με τους τόκους έχουν γίνει γύρω στα 65 εκατομμύρια υπέρ των φυσικών προσώπων που είναι οι απόγονοι των θυμάτων της ναζιστικής γερμανικής δολοφονίας του 1944. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Είναι οι ναζιστές, οι πρόγονοι της Μέρκελ και του Σόιμπλε, οι πρόγονοι τους, οι οποίοι ήρθαν και αιματοχύλισαν την Ελλάδα και συγκεκριμένα το δίστομο. Αυτοί οι ναζιστές που δολοφόνησαν τους συνέλληνές μας. Οι περισσότεροι ήταν άμαχος πληθυσμός. Και λέμε σε αυτούς λοιπόν, έχετε κουράγιο να τους πείτε στους Γερμανούς να καταβάλουν αυτά που επιτάσσουν τα ελληνικά δικαστήρια, μιας και κάνουν τους τυπικούς και λέει κρατήστε τους όρους κτλ. Αυτό είναι το θέμα, διότι αρνούνται να το πληρώσουν. Και το κακό ποιο είναι, ότι αυτοί που αρνούνται να το πληρώσουν καλά κάνουν και απαιτούν να πληρώνουμε μόνο εμείς. Το γεγονός όμως ότι έχουμε ένα άρθρο στον κώδικα πολιτικής οικονομίας που λέει ότι πρέπει να υπογράψει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να αρχίσει η εκτέλεση κατά της γερμανικής περιουσίας του στην Ελλάδα, κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης από το 2000 έως σήμερα δεν δέχεται και αρνείται να υπογράψει κατ' εφαρμογή του κώδικα πολιτικής οικονομίας για να αρχίσει η εκτέλεση κατά της περιουσίας των Γερμανών του γερμανικού δημοσίου στην πατρίδα μας. Και για τα οποία, όπως είπαμε, μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά. Βεβαίως μιλάμε πολύ μεγάλα ποσά. Και αυτά πρέπει να πέσουν σε αυτούς τους απόγονους. Και ξέρετε τι γίνεται. Ενώ τρέξαμε να τους σβήσουμε τα χρέη της Siemens το 2010, η Ολομέλεια, η διακομματική επιτροπή της Βουλής αποφάνθηκε ότι 2 δις έχει κάνει ζημιά στο ελληνικό κράτος η Ελλάδα. Τους τα σβήσαμε. Και όχι μόνο δεν πληρώνουν από εκεί, δεν πληρώνουν και αυτά. Και ξέρετε ποιο είναι ακόμα το πιο σπουδαίο. Ότι λένε ότι αναθέσαμε, λέει, την υπόθεση στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Ο προηγούμενος υπουργός δικαιοσύνης, έτσι μου απάντησε ο κ. Καραγκούνη. Αναθέσαμε στο νομικό συμβούλιο του κράτους, λέει, για να αποκτήσει η απέτησή μας ισχυρότερη νομική βάση. Καταλάβατε η κορωδία που πάει. Έχουμε αμετάκλητη απόφαση του Αγίου Πάγου και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους. Και όλα αυτά για να επικυρώσω αυτά που είπα στην αρχή, ότι είναι προσχήματα, ψευκές, ψευδετυπώσεις και ψευδοδικαιολογίες για να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Κύριε Καπερνάρο, γιατί πιστεύετε ότι το αργούνε τόσο πολύ? Γιατί πιστεύω?
Δεν σας ακούω. Γιατί πιστεύετε ότι το αργούνε τόσο πολύ. Αργούνε τόσο πολύ δηλαδή να ζητήσουν αυτά που... Γιατί είναι φιλοί και δεν θέλουν να σηκώσουν ανάστημα. Δεν βλέπετε τι γίνεται μέχρι σήμερα. Γιατί είναι υποταγμένοι και υποτελείς. Και είναι τροπιαστικά δειλοί. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα και ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα στο Ιόνιο. Γιατί έχουν πει οι Τούρκοι κασουμπέλι. Μιλάμε για τους πιο δειλούς που έχουν υπάρξει ποτέ. Γι' αυτό. Ωραία. Ρωτήστε, είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, ρωτήστε την εκπομπή σας. Γιατί και να μην, δεν υπογράφετε, ξέρετε ποια είναι η ιδεολογία. Μεταξύ άλλων, που το ανέλαβε και στο νομικό συμβούλιο. Διότι θα διαταραχθούν οι σχέσεις, οι δημόσιες σχέσεις της χώρας. Ορίστε. Αυτό είπε ο κύριος Αθανασίου προχθές. Θα διαταραχθούν οι δημόσιες σχέσεις της χώρας. Οι διεθνείς σχέσεις. Ακριβώς, η λέξη διεθνής. Οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Κύριε Καπερνάρο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική. Να σας ευχαριστήσω εγώ και να ξεσηκώσετε τον κόσμο πλέον να φτάσει σε ένα επίπεδο να μην ανέχεται να τον κοροϊδεύουν. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.